κύριε Πρόεδρε. Πώς είστε? Επιτρέψτε μου καταρχάς να σας συγχαρώ για την οργάνωση των εορτασμών της 25ης Μαρτίου παρά τις δυσκολίες της πανδημίας και δυστυχώς χωρίς κόσμο. Πιστεύω ότι η χώρα εξέπεμψε μια εικόνα ενότητας, αυτοπεποίθησης, αλλά και μέτρο. Νομίζω ότι ήταν μια ευκαιρία να αναλογιστούμε όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει 200 χρόνια, να διδαχθούμε από τα λάθη μας και να χαράξουμε με αυτοπεποίθηση και σιγουριά έναν δρόμο για το μέλλον. Και αυτό, αυτή η παρατήρηση έρχεται να συνδεθεί και με μια πολύ σημαντική ανακοίνωση την οποία έκανε η κυβέρνηση σήμερα, όπου για πρώτη φορά παρουσιάσαμε δημόσια και σε λεπτομέρεια τους βασικούς άξονες του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, το οποίο είναι αποτέλεσμα της σημαντικής πρόσθεσης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης που εξασφάλισε η χώρα για να αντιμετωπίσουμε την κρίση του κορονοϊού. Πέρσι τον Ιούλιο, πήραμε μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο να δανειστεί η Ευρώπη κεντρικά για να στηρίξει τις ευρωπαϊκές οικονομίες να ξεπεράσουν την κρίση του κορονοϊού. Η δικιά μας πρόθεση είναι να αξιοποιήσουμε αυτούς τους πόρους για να μπορέσουμε να πετύχουμε έναν δραστικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Και πιστεύω ότι το σχέδιο αυτό, το οποίο θα συζητηθεί εκτενώς και με τα υπόλοιπα κόμματα και τελικά θα πάρει τη μορφή νόμου που θα ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα είναι μια ευκαιρία να συμφωνήσουμε σε μια σειρά τολμηρών πολιτικών που θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της χώρας και θα δώσουν προοπτική και ελπίδα κυρίως στα νέα παιδιά, στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι είναι και αυτοί που έχουν πληγεί περισσότερο σήμερα από την πανδημία. Τελειώνοντας, να σας κάνω και μια σύντομη ενημέρωση για τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας. Δοκιμαζόμαστε από το τρίτο κύμα, όμως το Εθνικό Σύστημα Υγείας αντέχει και θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω γιατρούς, υγειονομικούς, νοσηλευτές για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που εξακολουθούν να καταβάλουν, ειδικά εδώ στα νοσοκομεία της Αττικής. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι έχουμε αθροίσει όλες τις δυνάμεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των στρατιωτικών νοσοκομείων, του ιδιωτικού τομέα, κάτω από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, έτσι ώστε οργανωμένα και συντονισμένα να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και σε αυτήν την κρίση. Θα αναμένουμε σήμερα τις εισηγήσεις της Επιτροπής, οι οποίες θα λάβουν υπόψη αυτή μία τα επιδημιολογικά δεδομένα, τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, και από την άλλη το γεγονός ότι υπάρχει μια σωρισμένη κούραση του κόσμου και ότι τα μέτρα εκ των πραγμάτων δεν τηρούνται πλήρως, κάτι το οποίο συμβαίνει και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Και θα κινηθούμε ανάλογα, αφού ακούσουμε τους ειδικούς όπως το κάνουμε πάντα. Εάν υπάρχει ένα ενθαρρυντικό νέο, είναι το γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες είδαμε μία ισορροπία στις εισαγωγές και στα εξτήρια των νοσοκομείων της Αττικής. Και βέβαια το μεγάλο ενθαρρυντικό νέο είναι ότι η διαδικασία του εμβολιασμού, η επιχείρηση Ελευθερία, προχωράει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Δυστυχώς δεν έχουμε στη διάθεσή μας περισσότερα εμβόλια, καθώς είναι γνωστό ότι υπήρξαν καθυστερήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην παράδοση των εμβολίων. Όμως οι Έλληνες προσέρχονται να εμβολιαστούν. Τα εμβόλια έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας και από τον Απρίλιο, που θα έχουμε πολλά περισσότερα εμβόλια στη διάθεσή μας, θα μπορούμε πολύ πιο γρήγορα να χτίσουμε αυτό το τείχος ανοσίας, το οποίο τελικά θα μας επιτρέψει να επιστρέψουμε σε κανονικούς ρυθμούς οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Και νομίζω ότι για όλους μας είναι μεγάλη χαρά όταν βλέπουμε τις εικόνες, κυρίως των πιο ηλικιωμένων συμπολιτών μας. Βέβαια, κατεβαίνουν εβδομάδα-εβδομάδα οι ηλικίες των εμβολιασμένων, οι οποίοι πηγαίνουν, προσέρχονται να εμβολιαστούν και αποκτούν και οι ίδιοι αυτό το αίσθημα της ασφάλειας που θα τους επιτρέψει και αυτοί να ξαναπάρουν τον έλεγχο των ζώων τους. Πάντα όμως το τονίζω, τηρώντας τα βασικά μέτρα προστασίας, τις μάσκες, τις κοινωνικές αποστάσεις, την αποφυγή των συλλογισμών. Αυτά είναι μέτρα τα οποία και όταν αρχίσουμε να επιστρέφουμε σε πιο κανονικούς ρυθμούς, σίγουρα θα εξακολουθούν να μας συνοδεύουν
μέχρι να φτάσουμε να έχουμε εμβολιάσει άνω του 50% των συμπολιτών μας. Είναι κοινή παραδοχή, νομίζω, ότι γιορτάσαμε τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 με τον τρόπο που άρμοζε σε αυτή την ιστορική επέτειο. Με ευθύνη απέναντι στην ιστορία μας, με συγκίνηση για τους αγώνες των προγόνων μας, με συμμετοχή των συμμάχων μας που συνέβαλαν στην ανεξαρτησία μας και με σεβασμό των καταναγκασμών που έχει επιβάλει η πανδημία. Δυστυχώς συνεχίζουμε να ζούμε σε αυτό το περιοριστικό περιβάλλον που η πανδημία έχει επιφέρει σε ολόκληρο τον πλανήτη. Κατανοώ απολύτως και εγώ την κόπωση και την αγωνία των συμπατριωτών μας. Βλέπω ότι και οι ειδικοί και η κυβέρνηση αναζητούν τρόπους διεξόδου από αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον. Δυστυχώς δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις και συνταγές. Παρά τις μικρές ανάσες ελευθερίες, όποιες είναι αυτές που μπορούν να δοθούν, είναι προφανές ότι ο δρόμος, η διαδρομή για την κανονικότητα δεν θα είναι απλή ούτε εύκολη. Είναι όμως αναγκαίο να κερδίσουμε το στίχημα της ανασύνταξης της οικονομίας, του ανοίγματος του τουρισμού. Ειδικά για το θέμα της ανασύνταξης οικονομίας, πιστεύω ότι θα συμβάλλει το Ταμείο Ανάκαμψης, τόσο για την ανακούφιση εκείνων που έχουν πληγεί περισσότερο, όσο και για το πολύ σημαντικό μακροπρόθεσμα θέμα της ανασυγκρότησης, της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Στο θέμα των περιορισμών, θεωρώ εξίσου πολύ σημαντικό την ανάγκη των παιδιών και των νέων ανθρώπων να επιστρέψουν στα σχολιά και στα πανεπιστήμια τους. Είναι ο φυσικός τους χώρος και υφίστανται πράγματι το βάρος αυτό τόσο καιρό. Τα καλά νέα, θεωρώ και εγώ, ότι έρχονται από το μέτωπο των εμβολίων. Εκεί, πέρα από τη συγκινητική εκδήλωση ήδη της πρόθεσης των μεγαλύτερων συμπατριωτών μας να εμβολιαστούν, το είδαμε ήδη αυτό αποδείχθηκε, βρίσκω σημαντικό και ότι εκδηλώνεται η πρόθεση μεγάλου ποσοστού του πληθυσμού πλέον να εμβολιαστεί το συντομότερο δυνατό. Αυτό είναι και ένα μήνυμα ευθύνης και αλληλεγγύης προς όλους εκείνους που δίστασαν ή αρνήθηκαν να εμβολιαστούν σε πρώτη φάση. Και εδώ θέλω να επισημάνω ότι τα όρια της ατομικής μας ελευθερίας δεν είναι απεριόριστα. Πρέπει να έχουμε συνέστηση της ευθύνης μας απέναντι στους διπλανούς μας και απέναντι σε εκείνους που κινδυνεύουν από τη δική μας απροσεξία, τη δική μας εγωιστική και μπορώ να πω αντιεπιστημονική στάση απέναντι στους συμπολίτες μας. Χαίρομαι κυρία Πρόεδρε που κάνατε αυτή την τοποθέτηση και θεωρώ πολύ σημαντική να κάνω μόνο μία γρήγορη επισήμανση για το ζήτημα των σχολείων. Έχουμε πια στην διάθεσή μας και θα είμαστε από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που θα τα προμηθευτούμε τα λεγόμενα self-test, τεστ δηλαδή ανίχνευσης του κορονοϊού, τα οποία μπορούν να γίνουν εύκολα από τον κάθε πολίτη στην ασφάλεια της οικίας. Αποτελεί απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης αυτά τα self-test, τα οποία ελπίζουμε ότι θα μπορούμε να αρχίσουμε να τα παραλαμβάνουμε πια τις επόμενες μέρες, να χορηγηθούν κατά προτεραιότητα στους μαθητές των σχολείων, ξεκινώντας από τις μεγαλύτερες τάξεις του λυκείου, στους εκπαιδευτικούς, στους εργαζόμενους στα σχολεία, έτσι ώστε να δώσουμε στην Επιτροπή ένα πρόσθετο όπλο το οποίο θα έχει στην διάθεσή της, για να μπορέσουν να επιστρέψουν τα μεγαλύτερα παιδιά. Ξεκινάμε από τα μεγαλύτερα παιδιά, γιατί έχουμε και το ζήτημα των πανελληνίων εξετάσεων και γιατί τα λύκια είναι αυτά που έχουν μείνει το περισσότερο διάστημα κλειστό, να επιστρέψουν τα παιδιά στα σχολεία με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.